έναρξη της αναμέτρησης στο τσίριο στάδιο ΑΕΛ Δόξα. Ο Μπιλοβάρ, επιμένει όμως η Δόξα. Ήλιτς με χώρο για το σούτ, έξω, κόρνερ είναι, δεν έχει χώρο να κάνει την σέντρα. Η μπαλά που περνά το κεφάλι κοντά στο 0 και θα το κάνει η Δόξα. 0-1 ο Αντενιόν. Η Δόξα σκοράρει στο 8. Εδώ ο Μπέν έχει πολύ χώρο. Εδώ γίνεται η σέντρα. Νομίζω είναι από κανονική θέση ο Κοβάσεβιτς που θα κάνει το κεφάλι. Έτοιμο γκολ στον Αντενιόν, ανενόχλητος εκεί. Ουσιαστικά στέλνει την μπάλα. Σις Ταβόρ πάει για το 1-2. Ο Σις θα προλάβει σέντρα χαμηλά. Εύκολα μαζεύει ο Σισκόφσκι. Έχει χώρο τώρα αριστερά στον Κάσα. Στην περιοχή σέντρα. Επιστρέφει μπάλα σε αυτό. Να η ευκαιρία, Μυραλάς. Κόρνερ από τον Σισκόφσκι. Στο VAR, τέταρτο κόρνερ για την ΑΕΛ που εκτέλειται. Τσάλμα απευθείας. Δοκάρι ευκαιρία. Ίσως από εδώ. Τσάλμα, Σισκόφσκι. Όχι, αποκρούει. Δεν χτυπάει μπάλα στο δοκάρι. Στον Παυλίδη. Πάει για σέντρα σούτ. Πολύ επικίνδυνη Μούριερ σε κόρνερ. Για την εκτέλεση. Εκτελεί, δεύτερο δοκάρι, μπάλα περνά, γκολ, όχι, δεν έχει περάσει μπάλα, τεράστια ευκαιρία την ΑΕΛ, διαμαρτυρίες αν πέρασε ή όχι την μπάλα. Πάμε να δούμε την επανάληψη, Τζάλμα στο φάουλ. Εντάξει, εδώ βάζει το πόδι ο Μπεραχίνο, πάνω στη γραμμή, α, εδώ, μα, εδώ. Ήλιτς, όμορφη μεταβίβαση στον Μπένι στην περιοχή. Θα περάσει να γυρίσει. Μούριελ με διπλή προσπάθεια μαζεύει. Τσιμπόλα κάνει λάθος. Κοβάσεβιτς θα κερδίσει. Μπάλα κάπου χτυπά και καταλήγει στον Μούριελ. Μπάλα πάει δεξιά. Το σούτ που περνά πέφτει ο μαζεύει ο Μούριελ. Χορηγή των μεταδόσεων του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ είναι ο Στίχημαν. Ο όμιλο JP Βασιλόπουλος και ο αυθεντικός καφές Mr. Brown. Η Δόξα με τον Μπένι στο σούτ. Απόκρουση ο Μούριελ. Μεγάλη ευκαιρία την χάνει ο Ασαμόα στο κόρνερ. Να εκτελείται. Πέσιμο στην περιοχή. Το κεφάλι πάει έξω η μπάλα. Επιστρέφει στον Τζάλμα. Κάνει σούτ από μακριά. Η μπάλα περνά έξω. Έχει χώρο. Ανεβαίνει αριστερά στο Τσιμπόλα. Στην περιοχή ο Τσιμπόλα θέλει να ελευθερωθεί να κάνει σούτ. Σισκόφσκι μαζεύει. Θα περάσει ο Σις. Δεξιά ο Μακρύς. Η σέντρα, η μπάλα πάει στον Μπεραχίνο, ευκαιρία ο Σις, παρολίγο αυτόν γκολ νομίζω εκεί. Με τον Τσιμπόλα. Κρατά. Είναι αριστερά η σέντρα, χέρι, πέναλτι. Εξετάζεται η φάση από το VAR. Εδώ υπάρχει χέρι σαφέστατα και νομίζω το δεξί του χέρι είναι εντός περιοχής. Φάνηκε στην επανάληψη, το θέμα ήταν εντός ή εκτός. Είναι εντός. Εκτελεί ο Τζάλμα, Σισκόφσκι σε κόρνερ, κρατάει το 0-1. Εκτελεί ο Τζάλμα το κόρνερ, μπάλα προς τα έξω. Παπαφώτη στο σούτ, κάπου χτυπάει μπάλα, πέναλτι. Και πάλι για την ΑΕΛ δεύτερο. Ο Μπένι είναι στην φάση, νομίζω χτυπά στο χέρι του, νομίζω από τη δεύτερη λήψη απέναντι στον Σισκόφσκι. Εκτελεί 1-1, παρά την προσπάθεια του Σισκόφσκι. Η ΑΕΛ ισοφαρίζει με το πρώτο γκολ στο πρωτάθλημα του Μπεραχίνο. 1-1. Εδώ ο Μπεραχίνο, κοιτάξτε, έκανε προσπάθεια ο Σισκόφσκι. Ακουμπά την μπάλα που πάει όμως στο βάθος των δικτύων. Κοιτάξτε εδώ. Εκτελεί ο Τζάλμα, η μπάλα περνά, δοκάρι για την ΑΕΛ. Στο φάουλ του Τζάλμα. Η μπάλα χτυπάει στο κάθετο δοκάρι του Σισκόφσκι. Μπαίνει, θέλει να περάσει και περνά από τον Ταβόρ. Απέναντι ευκαιρία ο Στυλιανού, η Δόξα πολύ κοντά στο 1-2 και θα το κάνει ο Μπαίνει. 1-2 η Δόξα. Παγώνει και πάλι το τσίριο στο 77. Κρατά την μπάλα, ο Στυλιανού ανεβαίνει, επιστρέφει όμορφα στον Μπαίνει. Εξαιρετικό τελείωμα. Είναι φοβερό το τελείωμα του Μπαίνει εκεί που πάει μπάλα, καμία τύχη. Μακρύς. Που μακρύνει, κερδίζει όμως ο Τρατζεύσκι. Ασαμόα με χώρο για το σούτ, έξω πάει μπάλα. Κρατά την μπάλα. Θα κάνει σέντρα, κεφάλι, Σισκόφσκι μαζεύει. Σαντίκ με τον Τιτζάνι.
Κρατά την μπάλα, ευκαιρία για τη Δόξα να τελειώσει το παιχνίδι. Τζανί φεύγει από τον Μούρελ. Απέναντι, μπάλα περνά.